Ακρόατες. Καλή σας ημέρα, κυρία Μανολάκου. Καλημέρα, κυρία Καμακάρη. Τη θέση του ΚΚΕ που νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί έχει γίνει παλαιότερα, έχει υπάρξει καταγγελία από το Κομμουνιστικό Κόμμα για συνακροάσεις στα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής. Και τότε, αυτό που λέμε, να μου επιτρέψει την έκφραση, δεν είχε ρίξει ρουθούνη, δεν είχε δοθεί τόσο μεγάλη έκταση. Οπότε το ΚΚΕ νομίζω ότι έχει και ένα λόγο παραπάνω να τοποθετηθεί για αυτήν την υπόθεση. Πιστεύετε ότι θα βρούμε άκρη? Εμείς θα το επιδιώξουμε και θα το επιδιώξουμε και για τις πρόσφατες παρακολουθήσεις απαράδεκτες στην παρακολούθηση του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά ταυτόχρονα να συμπεριληφθούν και οι συνακουράσεις που είχαμε στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής στην 1η Δεκέμβρη του 2016, στις 5 του Απρίλη του 2017, στις 18 Γενάρη του 2019. Κάναμε και ερώτηση στη Βουλή το Νοέμβρη του 2019 και είχαμε πάλι κρούσματα και το 2020. Βλέπετε δηλαδή ότι εμείς τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Επανειλημμένα τα έχουμε καταγγείλει, έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση εξηγήσεις, αφοράν και τη σημερινή κυβέρνηση και την προηγούμενη. Συνεπώς απαντήσεις και για τα προηγούμενα και για τα πρόσφατα θα τις επιδιώξουμε και γι' αυτό συμφωνούμε, αν θέλετε, και με την ύπαρξη της Εξεταστικής Επιτροπής. Αλλά να σας πω και κάτι. Ένα αλλά σκιάζει τους πάντες όταν μιλάμε για εξεταστικές επιτροπές σε αυτή τη χώρα, γιατί τις περισσότερες φορές ο πιο απλός πολίτης καταλαβαίνει ότι περισσότερο θα θολώσει η εικόνα παρά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Μα υπάρχει πείρα σε αυτό. Δεν ήταν η εξεταστική της Siemens, τι έβγαλε? Δεν ήταν της Novartis? Σας το λέω γιατί το χρησιμοποιούν ειδικά τα κόμματα που είχαν κυβερνητική εξουσία να συγκαλύπτουν και να υπονομεύουν άλλα πράγματα. Αλλά όμως το κυριότερο είναι το θεσμικό πλαίσιο, είναι διάτρητο. Και έχουν συμβάλει και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση. Ξέρετε ότι με μία απλή αίτηση γίνεται άρση απορρίτου. Σας άκουσα προηγουμένως. Και χωρίς αιτιολόγηση, αν δεν κάνω λάθος. Πρόσφατα έγινε και αυτό. Δεν χρειάζεται πια ούτε αιτιολόγηση. Χωρίς αιτιολόγηση. Μόνο ο κίνδυνος εθνικής ασφάλειας. Και ξέρετε κάτι, σας άκουσα που δίνατε τον αριθμό των αιτήσεων για άρση παρακολουθήσεων. Είναι οι αιτήσεις ή είναι αυτές που έχουν τελικά, έχει αρθεί το απόρριτο, 15.000. Νομίζω δεν είναι απλώς αιτήσεις, είναι όσες έχουν αρθεί, έχει αρθεί το απόρριτο. Έχουν αρθεί. Πάνω από 15.000. Έτσι όπως ακριβώς το λέτε. Το 2003 ξέρετε πόσες ήτανε? Για πείτε μας. 350. Το 2003 350. Σχεδόν 20 Μάλιστα. χρόνια μετά έχουμε φτάσει πάνω από 15.000. Είδα μια αύξηση έτσι και αλλιώς και σχέση με το 2021 και σχέση με το 2020 κτλ. Υπάρχει μια αυξητική τάση. Προφανώς η εθνική ασφάλεια έχει περισσότερες ανάγκες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να αναδείξουμε και όλο αυτό το επικίνδυνο διάτρητο θεσμικό πλαίσιο και τις διακρατικές συμφωνίες και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που έχει επιδεινωθεί στην κυριολεξία με ευθύνη τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσων και των προηγούμενων, και το κυριότερο, υπονομεύονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του ελληνικού λαού. Δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς. Και φυσικά δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι με αυτό το σύστημα μπορούν να εξαλειφθούν τέτοιες πρακτικές. Και το λέω γιατί συνδέονται και με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που ενισχύει τη φτώχεια για το λαό, ενισχύει και τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία, γιατί εξασφαλίζει σκληρότερους όρους εκμετάλλευσης των εργαζομένων για τον κέρδος των καπιταλιστών. Είναι σύμφυτα δηλαδή με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Θεωρείτε πως μία ενδεχόμενη δρομολόγηση πρόωρων εκλογών από τον Πρωθυπουργό, καθώς αναμένουμε, είπαμε, τη δήλωσή του, θα διευκόλυνε
να θωρακιστεί αυτό το πλαίσιο που λέγαμε νωρίτερα σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν οι εκλογές, το κυριότερο είναι να υπάρξουν λύσεις απέναντι σε τέτοιες πρακτικές επικίνδυνες για τα δικαιώματα του λαού. Αυτές τις λύσεις όμως μια κυβέρνηση πρέπει να τις δώσει με την νομοθετική της πρωτοβουλία. Ορίστε. Λέω αυτές τις λύσεις μια κυβέρνηση θα τις δώσει, η σημερινή, αυτή που θα προκύψει από ενδεχόμενες εκλογές, με την νομοθετική της πρωτοβουλία. Ναι, αλλά δεν αρκεί, γιατί τα κυβερνητικά σχήματα που έχουν υπάρξει μέχρι τώρα είναι συνυπεύθυνα για αυτές τις πρακτικές. Αυτή είναι η ουσία. Και γι' αυτό, αν θέλετε, αυτό εμείς που λέμε είναι ότι... Αποσαφηνίσουμε, κυρία Μανολάκου, να αποσαφηνίσουμε κάτι. Είναι συνυπεύθυνα για τις πρακτικές, εννοείται για το διάτριτο θεσμικό πλαίσιο ή για αυτές καθ' αυτές τις πρακτικές, για τις, πώς λένε, επισυνδέσεις, συνακροάσεις, παρακολουθήσεις κτλ. Μα το νομικό πλαίσιο αυτές οι κυβερνήσεις το φτιάξανε. Και θεωρείτε ότι αυτές οι προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου έχουν γίνει εσκεμμένα ώστε να μπορούν να διευκολύνουν, να είναι διάτριτο το σύστημα και να διευκολύνεται αυτή η διαδικασία. Βεβαίως. Τι λόγους είχαν να παρακολουθούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ? Αυτό νομίζω είναι η απάντηση, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Λοιπόν. Και δεν είναι μόνο παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων. Είναι και ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος, ο Θανάσης Κουκάκης, βεβαίως. Τι λόγους είχανε? Ποιος ήταν από πίσω? Επιχειρηματικά συμφέροντα, έτσι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες και δεν διαψεύδονται. Ή να σας πω κάτι, υπάρχει εδώ, υπάρχει το σύστημα Echelon. Έχει συζητηθεί και στο Ευρωκοινοβούλιο ακόμα, mm-hmm. που ενώνει τις αγγλοσαξονικές χώρες. Και παρακολουθούνται και ακυρώνονται και επιχειρηματικές ακόμα μεγάλες συμφωνίες. Αλλά κυρίως παρακολουθείται και το συνδικαλιστικό κίνημα και το πώς οργανώνεται ο λαός ενάντια σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Σήμερα στον Κυπριακό τύπο υπάρχουν αναφορές και μάλιστα φιλοξενούνται και δηλώσεις και Κυπρίων ευρωβουλευτών που συνδέουν αυτή την υπόθεση που ξεσπάσει στη χώρα μας σήμερα με παρόμοια υπόθεση του 2019 στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Βεβαίως, βεβαίως. Και δεν είναι το σημερινό, πώς το ονομάζουνε, μικρό Watergate. Εντάξει, περίπτωση, από τέτοια μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα έχει μέσα του και τις παρακολουθήσεις. Εντάξει, και δεν είναι τυχαίο και εκείνο το πρόγραμμα του Ισραήλ, αν το έχει πάρει η ΑΕΠ ή όχι. Αλλά μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, το αρνείται η κυβέρνηση ότι έχει προμηθευτεί η ΑΕΠ αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Το Predator δεν λέμε, γι' αυτό δεν μιλάμε. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Συνεπώς, απέναντι σε αυτή την πολιτική που είναι σύμφυτη με την εκμετάλλευση των εργαζομένων, η συμπόρευση και ενίσχυση του ΚΚΕ στους τόπους δουλειάς, στους αγώνες, στις εκλογές όποτε και να γίνουν, είναι συμβολή στον αγώνα για τις λαϊκές ανάγκες και τις λαϊκές ελευθερίες σήμερα. Εντάξει, και κυρίως την προοπτική για τη μόνη διέξοδο υπέρ του λαού. Κυρία Μανολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Σίγουρα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, γιατί αυτό το θέμα θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά και μετά από την θερινή αυτή περίοδο. Και είναι σύμφυτο και μετά, αλλά περιμένουμε σήμερα τον πληθωρισμό. Φωτιά η αύξηση σε βασικά είδη. Λάδι, τυρί, αλεύρι, δεν πάει άλλο. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα.